Όσοι έχουν ζήσει από κοντά την χθεσινή κακοκαιρία στην Πτολεμαϊδα μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση και για όγκο νερού που έπεσε και ο οποίος δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Για το αν τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την εικόνα των μαρτύρων της χθεσινής κακοκαιρίας, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρώην καιρού του ΦΛΑΣ, τον οποίο έχουμε σε σύνδεση μέσω Skype μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Ήταν όντως η χθεσινή κακοκαιρία κάτι πρωτοφανές στην περιοχή της Εορδαίας? Τι εικόνα έχεις? Πράγματι, είχαμε χθες μια καταιγίδα η οποία είχε ως χαρακτηριστικό την διάρκεια, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής στην ευρύτερη περιοχή, από μια στάσιμη καταιγίδα η οποία τροφοδοτούνταν ουσιαστικά από το λεκανοπέδιο της Εορδαίας, με αποτέλεσμα να έχει διάρκεια και να δώσει σημαντικά ύψη βροχής. Από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην περιοχή, δίκτυο το οποίο είναι στο αστεροσκοπείο Αθηνών, υπό τη σκέπη του αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκαν υψηλότερες μετρήσεις στην Άρδασα, όπου είχαμε 77 τόνους αναστρέμα, και στην Πτολεμαϊδα, όπου φτάσαμε τους 77 τόνους αναστρέμα. Υπολογίστε ότι αυτά τα νούμερα κατέγραψαν οι σταθμοί σε μια διάρκεια της τάξης της 1,5 έως και 2 ώρες. Αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων ραγδαιοτήτων ήταν να είναι αδύνατη η παροχέτευση αυτού του όγκου νερού από τις φυσικές του διαδρομές ή από τις αποχετεύσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά επεισόδια, πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ήταν εκτεταμένα στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει αντίστοιχη μαρτυρία τέτοιου μεγέθους κατάστασης στην περιοχή μας, η οποία είναι μια παιδινή περιοχή με μικρή κλίση εδάφους. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβληματίζει, το γεγονός ότι αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην χώρα μας αλλά και στην Δυτική Μακεδονία. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά πόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή να αντέξουν περιοχές όπως για παράδειγμα η Πτολεμαϊδα από όγκο βροχής, ο οποίος δεν έφτασε σε επίπεδα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως απολύτως ακραία. Να θυμίσω ότι οι προηγούμενες μετρήσεις, οι οποίες πλησίασαν αυτά τα νούμερα, ήταν γύρω στα 60 χιλιοστά. Βέβαια δεν έπεσαν μέσα σε 2 ώρες, αλλά αν στο μέλλον προκύψουν καταστάσεις με ύψη βροχής τα οποία ίσως να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ενδεχομένως τα προβλήματα να είναι μεγαλύτερα. Βέβαια. Και περιοχές οι οποίες έδειξαν ότι πόνεσαν εχθές από τον όγκο νερού, ενδεχομένως στο μέλλον να βρεθούν σε πιο δυσμενή κατάσταση. Μάλιστα. Επειδή, Γιώργο, συνεχίζεται η κακοκαιρία και τις επόμενες ημέρες, θα περιμένουμε στο δελτίο καιρού που ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, το δικό σου δελτίο, να ενημερωθούμε για την κατάσταση. Μόνο ένα σχόλιο θα ήθελα πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας για το ότι σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και πάρα πολλές πτώσεις κεραυνών στην περιοχή μας. Μάλιστα, είχαμε και φαινόμενα πυρκαγιών σε κάποιες περιοχές. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο οι καταιγίδες με κεραυνούς στην Δυτική Μακεδονία το καλοκαίρι, ή ο αριθμός, η συχνότητα ξεπερνά το συνηθισμένο και για το φαινόμενο αυτό? Όχι, θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο είναι συνηθές. Η συνοδεία ηλεκτρικής δραστηριότητας σε καταιγίδες είναι κάτι το σύνηθες. Ακόμα και η συχνότητα της ηλεκτρικής δραστηριότητας εχθές είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει στο μέλλον. Δεν είναι τόσο αυτό το οποίο προβληματίζει, αλλά το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Το ότι θα συναντήσαμε χθες και φαίνεται πολύ πιθανό να συναντήσουμε στο άμεσο μέλλον, είτε στην περιοχή μας είτε στην γύρω περιοχή, έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και δείχνει ειδικά τους θερινούς μήνες, όπως είναι ο Αύγουστος, και ιδίως το διάστημα το οποίο διανύουμε, δείχνει η κατάσταση ότι τόσο σήμερα όσο αύριο, αλλά και μεθαύριο, περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας θα δεχτούν κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές οι οποίες είναι ευπαθείς
στο να εκδηλωθεί το λεγόμενο φαινόμενο της ευνίδιας πλημμύρας. Mm-hmm. Δηλαδή παιδινές εκτάσεις είτε βρίσκονται κοντά σε ρέματα είτε όχι, όπως για παράδειγμα η πόλη της Πτολεμαΐδας όπου βίωσε χθες μια αντίστοιχη κατάσταση, θα πρέπει οι κάτοικοι να έχουν μεριμνήσει αλλά και οι φορείς έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που σχετίζονται με πλημμυρικά επεισόδια. Και αυτό το τονίζω μιας και είμαστε σε μια εβδομάδα η οποία έχει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να δώσει τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες. Χρειάζεται λοιπόν επιφυλακή των φορέων. Το αναφέρω γιατί σε παρακολουθούν οι φορείς περιοχής και από τις προβλέψεις σου διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους. Σύνεση από εμάς και μέτρα πρόληψης. Σε λίγα λεπτά, στο δελτίο καιρού, όλες οι λεπτομέρειες. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.